να ομιλεί παιδαγωγικά, γιατί δεν έχει παιδαγωγική κατάρτιση. Δεν αφορά το πρόσωπό μου, αφορά όμως τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς της εκπαίδευσης που εκπροσωπούμε και αφορά τους χιλιάδες επίσης εκπαιδευτικούς της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν παιδαγωγική κατάρτιση, επάρκεια κλπ. Και όφιλε ο Υπουργός Παιδείας να το γνωρίζει αυτό. Ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί της επαγγελματικής εκπαίδευσης έχουν ένα χρόνο ασπέτειες ελέτη. Κύριε Πρόεδρε, στα τρία θέματα τώρα. Μου επιτρέπετε. Να πω τα. Α, θέλετε ένα-ένα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι, θα το επαναλάβω αυτό που είπα. Θα ήθελα να μην το επαναλάβετε. Δεν νομίζω ότι είναι. Επειδή αφού ξεκινάτε. Το θεώρησα τόπιμα αυτό. Αν θέλετε, εγώ σας εκτιμώ. Νομίζω ότι σας το έχω αποδείξει. Είμαι όποτε θέλετε σε διάλογο και σε συζήτηση μαζί σας. Εκτιμώ και το πρόσωπό σας. Αλλά επειδή είμαι και εγώ εκπαιδευτικός, αυτή είναι η δουλειά μου. Δεν τολμώ να πω ότι έχω παιδαγωγικές ικανότητες τέτοιες πέραν της εμπειρίας μου. Κάποιες δεκαετίες στο πανεπιστήμιο που δίδασκα. Δεν έχω την δυνατότητα να καθορίζω παιδαγωγική πολιτική. Εσείς είπατε, κάνατε μια δήλωση. Εγώ δεν πήγα. Έκανα τη δήλωση που είπε ο κ. Κατσινικολάου που πήγα για τα παιδιά. Από το πουθενά. Είναι ωραίο να αγωνίζονται. Αυτό είπα. Ναι, είπατε ότι ο αγώνας. Ο αγώνας είναι παιδαγωγική πράξη. Είναι μια παιδαγωγική λειτουργία. Βεβαίως. Και σας είπα, και σας το λέω και εδώ, ότι παρότι πάντα πιστεύω ότι ο αγώνας ως προϊόν συλλογικής προσπάθειας ή ατομικής, αν θέλετε, είναι στη διακριτική ευχέρεια του καθενός. Κανένας δεν τον αποφασίζει για λογαριασμό του. Ποτέ δεν είπα όχι καταλήψει στα σχολεία ή οτιδήποτε. Είπα θα αναπληρώνονται οι χαμένες ώρες. Σε εσάς απευθύνθηκα, γιατί έχουμε θεσμική υποχρέωση να συζητάμε, να συγκρατηθείτε. Δεν είπατε αυτό. Είπατε ότι δεν έχω παιδαγωγική επάρκεια. Αλλά μη σταθείτε στο το προσωπικό. Και έχω εμπειρία. Το ξέρετε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν παιδαγωγική επάρκεια στην Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό. Την δυνατότητα να συμβουλεύω πώς θα γίνεται η παιδαγωγική. Να συμμαζευτούμε λίγο. Τέλος πάντων. Και εσείς και εγώ και οποιοδήποτε. Αλλά είπατε. Πρώτα απ' όλα εγώ. Απλώς εγώ σας λέω ότι οι εκπαιδευτικοί της εκδικής έχουν παιδαγωγική επάρκεια. Αυτό κρατήστε μόνο. Λοιπόν, να πάμε στα θέματα. Να πάμε στα θέματα. Να πάμε στα θέματα. Στην τούτο εκπαιδευτική πολιτική. Λοιπόν, να πάμε στα θέματα. Το έχει. Να πάμε στα θέματα. Κακό το έχει. Να πάμε στα θέματα. Τι να πάμε, αυτό δεν είναι θέμα. Διαθεσιμότητες. Το σοβαρότερο θέμα είναι αυτό. Οι εκπαιδευτικοί έχουν παιδαγωγική επάρκεια. Αν δεν το ξέρετε, ρωτήστε τους συμβούλους σας. Έχουν και στην τάξη τους μέσα πρέπει να είναι οι καλύτεροι. Εσείς τα αφισβητήσατε με αυτή να καθορίζουν. Επειδή είναι συνδικαλιστές. Να προχωρήσουμε όμως στα θέματα για παιδαγωγική πολιτική. Δεν είναι σε θέση. Ελάτε. Λοιπόν, διαθεσιμότητες εκπαιδευτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης. Καταρχήν, Πρόεδρε, είσαι και εσύ σε διαθεσιμότητα, από ό,τι ξέρω. Είμαι σε διαθεσιμότητα και μάλιστα είμαι από αυτούς που δεν πληρωνόντουσαν. Με μηνύσεις. Τώρα πληρώνεσαι. Καταφέραμε τον τελευταίο μήνα κάποιοι από τους 85 που δεν πληρώνονται. Μεταξύ των οποίων και εσείς. Με το αξιόπιο και εγώ. Με μηνύσεις, με απειλή μηνύσεων, να πληρωθούν κάποιοι από αυτούς. Μάλιστα. Άρα έχουμε το ερώτημα που βάλατε εσείς. Επομένως, πληρώθηκες μετά από δικαστική. Απειλή μηνύσεων. Εξώδικο και απειλή μηνύσεων. Α, εξώδικο και απειλή μηνύσεων. Ναι. Ακούστε με όμως. Δηλαδή, ποιο σας πλήρωσε. Κάτι με συγχωρείτε πολύ. Μπορείτε να τον απολύσετε, να τον βάλετε στα γύρω. Δεν θα τον απολύσω. Λοιπόν. Αλλά ξέρετε ότι εσείς διεκδικείτε να σας απολύσω και δεν το κάνω. Δεν διεκδικούμε αυτό. Το παλεύετε. Διεκδικούμε την απόλυσή σας. Εδώ είναι προβοκάρισμα αυτό. Και το κάνω. Διεκδικούμε λοιπόν την Κατσίνη Νικολάου να μην απολυθεί ούτε ένας εκπαιδευτικός. Αυτό διεκδικούμε και να τα ακούσει όλη η κοινωνία. Να μην απολυθεί κανένας ούτε ένας αντιπαιδευτικός. Ένα λεπτό τώρα. Τον τιμά ένα γεγονός. Δεν έκανε δήλωση. Επιτρέψτε μου και οι δύο για ένα δευτερόλεπτο. Όταν λέτε, κύριε Υπουργέ, διεκδικείτε να απολυθείτε. Όταν ένας άνθρωπος είναι σε εκκρεμότητα επί μήνες και μάλιστα πάβει να πληρώνεται, φτάνει κάποια στιγμή στα όρια του και διεκδικεί ή να μείνει, να εργαστεί και να πληρώνεται ή να φύγει, να πάρει την αποζημίωσή του και να ανοίξει μια καινούργια σελίδα στη ζωή του. Ο κύριος Πρόεδρος. Γιατί το λέτε αυτό σαν να είναι κάτι κακό. Ο κύριος Πρόεδρος. Κάποιον που τον έχετε παρκαρισμένο στη διαθεσιμότητα 6, 8, 10, 12 μήνες να μην διεκδικεί, να γυρίσει σελίδα. Καθ' όπως μου έχει πει στις πολλές συζητήσεις που έχουμε κάνει και τον τιμά αυτό, ναι. Αυτό ετοιμαζόμουν να πω, ναι. Το έκανε, δεν δήλωσε την θέλησή του να μεταταγείται. Γιατί δεν υπήρχαν θέσεις για όλους. Ναι, γιατί δεν υπήρχαν θέσεις για όλους τους άλλους. Δηλαδή το έκανε με έναν τρόπο συμπαράστασης. Αυτό το τιμά. Ναι. Και το έχω αναγνωρίσει δημοσίως και το απόψε και πάρα πολλές φορές. Κύριε Λουβερδό, ξέρετε τι θα με τιμά περισσότερο. Να μην υπογράψετε καμία πώληση. Ούτε ένας εκπαιδευτικός να μην απολυθεί. Αυτό θέλουμε από εσάς και από την κυβέρνηση. Κύριε Πρόεδρε,
Να πάω στα υπόλοιπα. Θέλω να λέω τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Η σκάφη ποια είναι? Το γεγονός της δικής σας τάσης σας τιμά. Ποια είναι η σκάφη, κύριε Υπουργέ? Το γεγονός, θα απολυθούν εκπαιδευτικοί νέοι? Το γεγονός ότι δεν έχω υπογράψει την απόλυσή σας, παρά τις επίμονες προσπάθειές σας, πρέπει να το πείτε. Γιατί δεν το λέτε? Τώρα ευθέως με προβοκάρει όμως. Γιατί δεν το λέτε? Γιατί δεν το λέτε, κύριε Πρόεδρε? Εμείς ζητάμε να μην απολυθεί λοιπόν ούτε ένας εκπαιδευτικός. Αυτό ζητάμε. Ο κύριος Πρόεδρος έπρεπε να δεν έχει δηλώσει. Και έπρεπε η προηγούμενη πολιτική ηγεσία να έχει υπογράψει την απόλυση του. Γιατί έπρεπε να απολυθεί? Γιατί? Και η προηγούμενη πολιτική ηγεσία υπέγραψε την απόλυσή του Παρασκευή 1η Δευτέρα στον ασχηματισμό. Άρα το έγγραφο πήγε στο ΦΕΚ και ξαναγύρισε. Έτσι. Από τότε θα σας το πει ο ίδιος. Εγώ δεν το έχω υπογράψει. Θα σας το πει. Λοιπόν, ναι, ποια είναι η συζήτηση? Κοιτάξτε, η συζήτηση είναι να μην απολυθεί ούτε ένας εκπαιδευτικός. Αυτή είναι η συζήτηση. Έτοιμά σας. Το έτοιμά σας. Μπορώ να απαντήσω σε αυτό? Περίμενε απάντηση σε αυτό. Την έχω εδώ. Να προχωρήσω το επόμενο. Α, βέβαια, ό,τι πείτε. Αλλά και αυτό εδώ το έχω, να σας ναι, το απαντήστε σε αυτό για να πάει στο επόμενο. Υπάρχουν στην περίπτωση που λέει ο κύριος Πρόεδρος, όπως καταλήξαμε να συμφωνήσουμε στους αριθμούς, αν και σε αυτό δεν συμφωνούμε.